εφραίνεστε ουρανοί και αγάλου η γη, αλλά αλλάξατε τα όρη, διότι ο Κύριος παρηγόρησε τον λαόν αυτού και τους τεθλιμμένους αυτού ηλέησεν. Αλλά η Σιών είπε, ο Κύριος με εγκατέλειπε και ο Κύριός μου με ελισμόνησε. Δύναται η γηνή να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος αυτής, ώστε να μην ελεήσει το τέκνο της κοιλίας αυτής. Αλλά κι αν αύτε λησμονήσωση, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού, επί το παλαμόν μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντοτε ενωπιόν μου. Τα τέκνα σου θέλουν συελθεί με τα σπουδής. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε, θέλουν σου εξέλθει από σου. Ύψωσον κύκλο του οφθαλμού σου και οι δε. Πάντε σου τι συναθρίζονται ομού έρχονται προς σε. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις ενδυθεί πάντα στου τους, ως κόσμημα και ως νύμφη θέλεις στολίσθει αυτούς. Διότι οι φανισμένοι σου και οι ρημωμένοι σου τόποι και η γη σου οι καταφθυρωμένοι θέλουσι είστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα ασθενοί δια τους κατοίκους σου. Εκείνοι δε ήτινες σε κατέτρωγον θέλουσι μακρυνθεί από σου. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνία σου θέλουσι πει προσέτει στα ότα σου στενός είναι ο τόπος διεμέ. Κάμε διεμέ τόπον δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις πει εν την καρδία σου τι σε γέννησε σε μετά αυτά, ενώ εγώ ήμουν ιτυκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τι σε ξέθρεψε. Ιδού εγώ είχον εγκατεληφθεί μόνη, ταύτα που ήσαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Ιδού θέλω υψώσει την χείρα μου προς τα έθνη και στήσει την σημαία μου προς τους λαούς και θέλω σε φέρει τους ιούς σου εν τες καγκάλες σου και θυχατέρες σου θέλω σε φερθεί επόμον. Και βασιλείς θέλους είστε η παιδοτρόφη σου και βασίλισσε αυτόν η παιδοτρόφη σου. Θέλους προσκυνήσει με το πρόσωπον προς την γην και γλύφει το χώμα των ποδών σου και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντες με δεν θέλους εσχυνθεί. Δύνατε το λάφυρο να αφαιρεθεί από του ισχυρού ή να ελευθερωθώσει η δικαίως εχμαλωτισθέντες. Αλλά ο Κύριος ούτω λέγει και η εχμάλωτη του ισχυρού θέλουσε αφαιρεθεί και το λάφυρο του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Τους δέκα τεθλιβοντάσε θέλω κάμι να φάγωσει τα σιδίων αυτό σάρκας και θέλουσε με θυστεί με το ίδιον αυτόν αίμα ως με νέων ίνων. Και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λυτρωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αμήν. Αλληλούια. Ενώ μας μιλάει ο Λόγος του Θεού, ενώ πολλές φορές ακούμε το Λόγο του Θεού προσπαθώντας να μας παρηγορήσει, ενώ πολλές φορές μας δείχνει ο Θεός μάλιστα, επειδή είναι αγαθός και θέλει να μην αποκάμουμε, πολλές φορές μας δείχνει ακόμα και σημεία μέσα στη ζωή μας, μέσα στη ζωή των πιστών παιδιών του Θεού, μέσα στην Εκκλησία Του. Όμως είμαστε άνθρωποι και μέσα σε αυτό τον αγώνα, γιατί αγώνας είναι αδελφοί, και πρέπει να ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού, ο Κύριος μας, ο Ιησούς ο Χριστός, μας μιλάει για έναν συνεχόμενο αγώνα. Πρέπει να ζητήσουμε από το Θεό ιδιαίτερη χάρη να μένουμε σε αυτό τον αγώνα. Δεν είναι να κάνουμε τον αγώνα, αλλά είναι να ζητήσουμε από το Θεό, αδερφοί, να μας βοηθήσει να μένουμε στον αγώνα. Γιατί μόνοι μας δεν μπορούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι δυνατόν να είναι ένας άνθρωπος συνέχεια σε έναν αγώνα. Γιατί η ζωή μας είναι έτσι και μας το λέει ο Κύριος, δεν μας το έκρυψε. Σε άλλους, όταν εγώ δοκιμάζομαι,
άλλος μπορεί να είναι σε μία ανάπαυλα των δοκιμασιών του. Ή το αντίστροφο. Και οι δοκιμασίες είναι ποικίλες, είναι διάφορες. Όμως είναι ένας συνεχής αγώνας. Επειδή ο Θεός μας κάλεσε, αδερφοί, να μας πάει στον ουρανό, και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί με το μυαλό του ανθρώπου να το καταλάβει ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό και δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό για το οποίο μας έχει ετοιμάσει ο Κύριος χρειάζεται και είναι απαραίτητο, αδελφοί, μέσα στο χωνευτήρι να μας κάνει ο Κύριος χρυσό, χρυσάφι, γιατί εκεί στον ουρανό έτσι θα πάμε. Όμως αυτό δεν είναι ένας λόγος για να μας απογοητεύσει, γιατί εγώ δεν είμαι έτσι και οι πιο πολλοί από μας δεν είμαστε έτσι, αλλά είναι ένας λόγος να εξητήσουμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει να μείνουμε σε αυτό τον αγώνα το συνεχή. Αξίζει τον κόπο, αδελφοί. Και μέσα λοιπόν στη ζωή μας, καθώς περπατάμε, μέσα στις δοκιμασίες μας, και ενώ ο Κύριος μας υπόσχεται, βλέπουμε, αντί να διορθώνεται το πράγμα και αντί να βλέπω, λέω, το παιδί μου να βελτιώνεται η θέση του ως προς την επιστροφή του, να ξαναγυρίσει πάλι στην Εκκλησία, εγώ βλέπω το αντίθετο. Και έρχεται ο ψιθυριστής και βρίσκει την καρδιά του πιστού ατονισμένη και του ψιθυρίζει, πού είναι ο Θεός σου? Και λέει η Σιών, ενώ ο Λόγος του Θεού λέει, χαρείτε, εφραίνεστε, γιατί για αυτά τα οποία πρόκειται να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Και η ζωή μας, αδελφοί, είναι από πίστη σε πίστη. Ζούμε δια της πίστεως, ε. Και ενώ μας λέει να χαιρόμεθα, να αλαλάζουμε και να δοξάζουμε, γιατί πραγματικά ο Θεός είναι Θεός παρηγοριάς, πολλές φορές μέσα στον αγώνα μας αποκάμουμε. Και λέει η Σιών, ο Κύριος με εγκατέλειψε. Και λέω εγώ, πού είναι ο Θεός? Τι συνέβη άραγε? Εγώ περίμενα διόρθωση και ήρθαν χειρότερα τα πράγματα. Και ο Κύριος με λησμόνησε. Αυτός είναι ο άνθρωπος, αδελφοί. Έτσι είμαστε όλοι φτιαγμένοι. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πιστός ο οποίος να μην έχει φτάσει σε σημείο να αποκάμει. Όμως ευχαριστούμε, γιατί εκείνος δεν είναι σαν και εμάς, αδερφοί, δεν είναι άνθρωπος ούτε να τονίσει ούτε να αποκάμει. Είναι ο Θεός που κρατάει τα σύμπαντα στα χέρια του. Είναι αυτός ο οποίος τα έφτιαξε όλα, αυτός που δημιούργησε ό,τι βλέπουμε και ό,τι δεν βλέπουμε. Τα ορατά και τα όρατα. Είναι ασύλληπτος ο Θεός, αδελφοί. Και έρχεται εκείνος ο ίδιος. Και τον ευχαριστούμε γιατί συγκαταβαίνει, αδελφοί, την τόσο μεγάλη αδυναμία μας. Και έρχεται εκείνος και μας μιλάει. Και το πρωινό αυτό, αδελφοί, αν θέλουμε να φύγουμε και να έχουμε μέσα μας δύναμη, γιατί αυτό μας λείπει, για να συνεχίσω έναν αγώνα θέλω δύναμη. Να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και να τον πιστέψουμε ότι ο Λόγος του Θεού είναι για μένα από το πρωινό αυτό. Και μας λέει, μπορεί μια γυναίκα να λησμονήσει το θυλάζον βρέφος της και να μην το ελεήσει, να μην το ταΐσει, να μην το προσέξει, να μην το φροντίσει? Μπορεί, γίνεται να έχει ένα μωράκι, μια γυναίκα γεννήσει, το έχει βγάλει από τα σπλάχνα της και να κλαίει και να θέλει να το ταΐσει και εκείνη να το ξεχάσει, να το αφήσει, να διαφορήσει? Νομίζω δεν γίνεται. Είναι δύσκολο τουλάχιστον, πολύ δύσκολο. Και μας βεβαιώνει ο Κύριός μας,
αλλά και αν αυτές οι άνθρωποι, ο άνθρωπος, οι γυναίκες λησμονήσωσοι, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Αδερφοί, ο Κύριος μας μιλάει. Μην κοιτάς τι βλέπουν τα μάτια, μην κοιτάς πώς είναι τα πράγματα σήμερα, αλλά πίστεψε στο Λόγο του Θεού. Γιατί εγώ, λέει, σας έχω ζωγραφισμένους στις παλάμες μου. Μιλούσε τότε, αδελφοί, ο Θεός. Και σήμερα εμείς ακούμε το Λόγο του Θεού και η σκέψη μας πηγαίνει στις πληγές του Χριστού, ο οποίος δέχτηκε να του τρυπήσουν τα χέρια και τα πόδια με ένα και μοναδικό σκοπό, να μας σώσει και να μας πάει στον ουρανό. Όχι εμένα μόνο, όχι εμάς μόνο που είμαστε μέσα εδώ σήμερα και ήθε να μείνουμε μέχρι το τέλος, αλλά και αυτούς οι οποίοι δεν είναι σήμερα μέσα εδώ. Και τον ευχαριστούμε. Και καθώς κοιτάει τα χέρια του, θυμάται, θα έλεγα, ότι αυτές οι πληγές γίνανε και πιστεύω τις βλέπει ο Πατέρας. Γίνανε για τα παιδιά μου, για αυτούς τους οποίους κατέβηκα στη γη για να τους λυτρώσω. Ιδού επί των παλαμών μου σας εζωγράφησα. Τα τείχη σας είναι πάντοτε ενωπιών μου. Πρέπει, αγαπητά μου αδέλφια, να πιστέψουμε στο Λόγο του Θεού. Πρέπει να διώξουμε κάθε σκέψη η οποία μας φέρνει ολιγοπιστία. Πρέπει να εννοήσουμε ότι αυτός ο οποίος μας μιλάει δεν είναι άνθρωπος. Είναι αυτός ο οποίος βλέπει τα πάντα και δεν υπάρχει τίποτα κρυφό από τα μάτια του. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το ξέρει. Αλλά όχι μόνον βλέπει τα πάντα, αλλά γνωρίζει και τους ψιθύρους των καρδιών μας. Τι έχω μέσα μου, τι σκέπτομαι, τι με ανησυχεί, τι αδημονίες έχω. Τα ξέρει όλα εκείνος. Δεν υπάρχει λεπτομέρεια από τη ζωή μας, από τη ζωή σου και από τη ζωή μου, αδελφέ, που να μην τη γνωρίζει ο Θεός. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίον πιστέψαμε και μάλιστα ευδόκησε, καταδέχτηκε να μας υιοθετήσει δια της θυσίας του Χριστού και να γίνουμε παιδιά Του, να είναι Πατέρας μας. Και αυτός είναι που μας μιλάει από το πρωινό αυτό. Αυτός είναι που μας λέει και μας βεβαιώνει, αδελφοί, γιατί ο Λόγος του Θεού είναι βέβαιος. Τα τέκνα σου θέλουν συλληφθεί με τα σπουδής. Μα εγώ βλέπω άλλα πράγματα. Οι δε καταστρέφονται σε και ερημώνονται σε θέλουν εξέλθει από σου. Πολλά πράγματα υπάρχουν στη ζωή μας τα οποία μας απογοητεύουν, τα οποία μας προξενούν και μας δημιουργούν καθίζηση πνευματική, απογοήτευση. Θα τα διώξει αυτά ο Θεός, αδελφοί. Θα έρθει η ώρα τους. Θα έρθει η ώρα του Θεού. Και μας προτρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι μας. Ύψωσον κύκλο τους οφθαλμού σου και οι δε πάντες ούτι συναθρίζονται ομού και έρχονται προς εσένα. Ζω εγώ, λέγει ο Κύριος, αμήν, ζει ο Θεός μας, αδελφοί, Είναι αυτός ο οποίος με αναγέννησε. Τι εννοώ με αναγέννηση? Μου άλλαξε τη ζωή. Μου άλλαξε τη φύση.
την καρδιά μου μέσα. Ποιος μπορούσε να το κάνει? Μόνον ένας Θεός. Είναι αυτός ο οποίος με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Είναι αυτός ο οποίος με θεράπευσε πολλές φορές από μικρά και μεγάλα πράγματα. Ζει ο Θεός μας, αδελφοί. Είναι ζωντανός ο Κύριος, αδελφοί. Ζω εγώ, λέγει Κύριος, ότι εσύ θέλεις εν δει πάντα στούτους, ως κόσμημα και ως νύφη θέλεις στολιστεί αυτούς, διότι η φανισμένη σου και η ρημωμένη σου τόπη και η γη σου η καταφθυρωμένη, φθυρωμένη, θέλους είστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα ασθενή για τους κατοίκους σου. Υπόσχεση είναι. Θα γίνει, θα γίνει, αδέλφοι. Θα γίνει όταν δούμε μέσα σε αυτή τη μικρή εκκλησία, γιατί θα είναι μικρή, αδελφοί, να έρχονται τα παιδιά μας, να έρχονται τα αδέρφια μας, τα κατασάρκα, για τα οποία προσευχόμαστε και απορούμε, Κύριε, τι έγινε, μας έχεις υποσχεθεί και έχουμε πολλοί από εμάς υποσχέσεις. Όταν δούμε τις οικογένειες να ολοκληρώνονται, πού θα χωρέσουν, αδελφοί? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό θα το κάνει ο Κύριος. Και θέλω, αγαπητά μου αδέρφια, να το πιστέψουμε αυτό. Γιατί? Δεν είναι ένας λόγος τον οποίο τον έχουμε ακούσει πολλές φορές και πάντα ακουγόταν αυτός ο λόγος του Θεού. Αλλά αυτός ο λόγος, αδελφοί, είναι. Και θέλω να ενισχύσουμε την πίστη μας, αδελφοί, μέσα από το λόγο του Θεού. Κοιτάξτε τι λέει, στο δεύτερο κεφάλαιο του Ισαΐα, λέει στο δεύτερο εδάφιο: «Εν τεσσες χάτες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουν σειραίοι σε αυτό και πολλοί λαοί θέλουν υπάγει». Δεν μιλάει για την Ιερουσαλήμ επί της γης, τη χιλιετή βασιλεία. Γιατί λέει, εδώ μιλάει για εθελούσια προσέλευση. «Και υπή έλθετε και ας αναβόμεν στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού και θέλουμε με περιπατήσει εν τες στρίβους». Τότε ο Κύριος, αδερφοί, θα βασιλεύει εν ράβδο σιδηρά. Μιλάει για τώρα, γιατί είμαστε στις έσχατες ημέρες, και αυτός ο λόγος, αδερφοί, είναι για τις έσχατες ημέρες. Και πρέπει να τον πιστέψουμε για να τον απολαύσουμε, αγαπητά μου αδέλφια. «Διότι η φανισμένη σου και η ρημωμένη σου τόπη και η γη σου η κατεφθαρμένη θέλους είστε τώρα πάρα πολύ μάλιστα ασθενή για τους κατοίκους σου, εκείνη δε ήτινε σε κατατρόγωση θέλους η μακρυνθεί από σου». Και έχουμε στη ζωή μας, αδελφοί, πάρα πολλά. Έχουμε αδυναμίες. Έχουμε υπολείμματα του κακού μας χαρακτήρα και μας βασανίζουν και μας κατατρών και νομίζουμε ότι αυτά δεν μας αφήνουν να προχωρήσουμε πνευματικά. Όμως πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, αδελφοί, γιατί ο Κύριος λέει ότι αυτά τα οποία μας κατατρώνε θα τα διώξει. Θα φύγουν από πάνω μας. Είμαι πάρα πολύ αδύνατος. Όμως ο Θεός είναι δυνατός να μου δώσει χάρη να συνεχίσω. Αδερφοί μου αγαπητοί, ο Λόγος του Θεού μας λέει, και θέλω να το διαβάσω, στην 181 σελίδα είναι, στο ζήτα κεφάλαιο του Δευτερονομίου, στο 22 εδάφιο λέει: «Διότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι εν το μέσο σου, Θεός μέγας και φοβερός, και θέλει εξαλείψει Κύριος ο Θεός τα έθνη εκείνα τα απέμπροσθέν σου κατ' ολίγων ολίγων. Δεν δύνασε να φανείς αυτούς παρά αυτά αμέσως, δια να μην πληθυνθώνσει εναντίον σου τα θηρία του αγρού». Υπάρχουν πράγματα τα οποία ο Θεός επιτρέπει να είναι στη ζωή μου. Και όταν βλέπετε, αδελφοί, έναν αδελφό ευλογημένο, έναν αδελφό με χαρίσματα, με διακονίες,
με καρπό πολύ και έχει ένα ελάττωμα και έχει μία αδυναμία η οποία μπορεί πολλές φορές να φτάσει και να με σκανδαλίσει, μάθε αδελφέ μου ότι ο Θεός το έχει αφήσει αυτό, διότι μεγαλύτερο θηρίο από το εγώ του ανθρώπου, του πιστού ανθρώπου, δεν υπάρχει. Και ο Θεός επιτρέπει ορισμένους εχθρούς, ορισμένα πράγματα τα οποία δεν τα θέλει ο ίδιος, για να τον κρατάει ταπεινό, για να μην ξεθυκωθούν τα θηρία, το εγώ του ανθρώπου. Γι' αυτό, αδελφοί, να συγχωρούμε, να συγκατανεύουμε στους αδερφούς μας, να καταλαβαίνουμε ότι είναι δούλος Θεού, αλλά είναι άνθρωπος, έχει αδυναμίες. Μα δεν αγωνίζεται, αφού είναι δούλος Θεού, να φύγουν οι αδυναμίες. Αγωνίζεται ο αδελφός, προσεύχεται ο αδελφός, και θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα τον ελευθερώσει, θα τον ανεβάσει και θα τον βγάλει και από αυτές τις αδυναμίες και από τον κακό μου χαρακτήρα, τα υπολείμματα τα οποία υπάρχουν στη ζωή μου. Αδελφοί, ο Θεός έχει έναν τρόπο που εργάζεται, που εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε, αλλά έρχεται και μας βοηθάει και μας τον αποκαλύπτει μέσα από το Λόγο Του. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, μην βλέπουμε τα αδέρφια μας, αυτούς που ο Θεός έχει βάλει πολλές φορές να μας υπηρετήσουν, πολλές φορές να μας οδηγήσουν, πολλές φορές να προπορευτούν και να μας διδάξουν το δρόμο του Κυρίου μας. Γιατί ο Κύριος χρησιμοποιεί διακονίες και οι διακονίες έχει τις δίνει σε ανθρώπους. Αλλά να ξέρουμε ότι όλοι είμαστε άνθρωποι και ο Κύριος με τους ανθρώπους πάντοτε δούλευε, εργαζότανε και εργάζεται και θα εργάζεται μέχρι να μας πάρει να πάμε στον ουρανό, αδελφοί. Είμαστε ευγνώμονες για όλους τους αδελφούς μας και τον ευχαριστούμε και να ζητάμε από τον Κύριο, αδελφοί, να πλαταίνει τις καρδιές μας, ώστε και να μας ανοίγει τη διάνοια, να μας αποκαλύπτει το έργο Του στη ζωή των ανθρώπων, στη ζωή μας, και τον ευχαριστούμε. Τα τέκνα τα οποία θέλεις αποκτήσει μετά την ατεκνία σου, θέλεις πει προσέτη εις τα ότα σου, στενός είναι ο τόπος διεμέ, κάμε εις εμέ τόπο δια να κατοικήσω. Τότε θέλεις πει εν την καρδία σου, τι σε γέννησε σε μέ ταύτα, ενώ εγώ ήμουν ιτυκνωμένη και έρημος, εχμάλωτος και μεταφερωμένη, ταύτα δε τι σε ξέθρεψε, ιδού εγώ είχον εγκατελειφθεί μόνη, ταύτα που ήσαν. Θα τα κάνει ο Κύριος όλα. Δεν μπορούμε εμείς, αδελφοί. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Εμείς μπορούμε να ζητάμε πνεύμα ταπεινού, καρδία συντετριμένου, αγάπη, σπλάχνα και δάκρυα. Αν αυτά τα ζητάμε και ο Θεός, αφού τα ζητάμε, μας τα δίνει, τα υπόλοιπα θα τα κάνει ο Κύριος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω, ο Λόγος του Θεού θέλει να μας παρηγορήσει όλους μας. Και τους αδύνατους και τους πιο λίγο αδύνατους και τους δυνατούς, που δεν υπάρχουν δυστυχώς ανάμεσά μας, είμαστε όλοι αδύνατοι. Ο Κύριος, αδελφοί, εργάστηκε και δόξασε το όνομά Του μέσα από οικογένειες, μέσα από ανθρώπους, μέσα από γυναίκες, στήρες και στήρους, και δόξασε το όνομά Του. Και θέλω να παρακαλέσω τα αδέλφια για τα οποία προσευχόμαστε, που δεν έχουν παιδιά, να ξέρουν ότι δεν είναι τότε ο Θεός εργαζότανε. Είναι δυνατός να το κάνει. Είναι παντοδύναμος. Κάνει τα αδύνατα. Ο Κύριος έδωσε στον Αβραάμ μέσω της Σάρας 90 ετών στήρα, της χάρισε γιο, μέσα από τον οποίο είμαστε και εμείς δια της πίστεως. Έδωσε στο Ζαχαρία μέσα από την Ελισάβετ μια στήρα, μεγάλη γυναίκα, έδωσε γιο και δόξασε το όνομά Του. Δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο στο Θεό. Αλλά αν ο Θεός
θέλει, μπορείς να αποκτήσεις πολλά παιδιά. Σήμερα, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού είναι περισσότερο, όχι μόνο περισσότερο, αλλά θα έλεγα κατά αποκλειστικότητα στα πνευματικά, αδελφοί. Μη λυπάσαι, αδελφέ. Μη λυπάσαι, αδελφοί μου. Αλλά δόξασε το Θεό. Ας γεμίσει η καρδιά σου με χαρά. Αφού είναι το θέλημα του Θεού, γιατί Αυτός τα κάνει όλα, έτσι δεν είναι? Ο Κύριος είναι, αδελφοί. Και θα δεις ότι ο Κύριος θα σου δώσει πολύ χαρά. Θα σου δίνει καρπό. Όταν έτσι πάρεις το πράγμα. Όταν αλλάξεις λίγο τη σκέψη σου μέσα σου. Και θέλω να πω, αδελφοί, ότι έχω δει σε αυτή τη ζωή, τι λίγοι, τα λίγα χρόνια που έχω στον Κύριο, έχω δει, αδελφοί, την ευλογία του Θεού σε ανθρώπους τέτοιους. Μία αδελφή μας τέτοια, η οποία είναι σήμερα 100 ετών περίπου και ακόμα μας παρηγορεί και ακόμα πηγαίνουμε την επισκεφτόμαστε και μας ευλογεί, ευλογούμεθα από το Θεό, είναι η αδερφή μας η Παναγιώτα Γεροντίνη. Ήταν στήρα. Δεν γέννησε, όμως ποτέ δεν την είδα, αδελφή, να χάσει το χαμόγελό της. Ποτέ δεν την άκουσα να μην βγαίνει από το στόμα της ευλογημένες λέξεις. Και να σας πω και κάτι άλλο, πιο σοβαρό ακόμα. Επειδή δεν είχαν παιδιά με το Χαράλαμπο, τον Μπάμπη, τον άντρα της, υιοθετήσανε μια κόρη, τη Ρούλα. Και τους έφυγε και πήγε στην Αυστραλία και παντρεύτηκε. Και εκεί έκανε παιδιά. Και δεν τη χαρήκανε. Τι είναι, άδικος ο Θεός? Αδελφοί, ο Θεός έχει ένα δικό του σχέδιο. Εκείνο όμως το οποίο είναι το ζητούμενο για να παρηγορηθούμε και να δώσουμε το βάρος μας εκεί που πρέπει να το δώσουμε, είναι ότι, αδελφοί, αυτό που ο Θεός επιτρέπει στη ζωή μου είναι το καλύτερο. Ας πάρω αυτά τα οποία θέλει να μου δώσει, να το εκμεταλλευτώ και ο Κύριος θα μου δώσει την ευλογία του έτσι. Να έχουμε χαρά, αδερφοί, ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Και αυτοί που έχουν πολλά παιδιά, ο Κύριος τους τα χάρισε. Και αυτοί που έχουν λίγα, ο Κύριος τους τα χάρισε. Και αυτοί που δεν έχουν καθόλου, ο Κύριος το επέτρεψε. Να έχουμε χαρά, αδερφοί. Και όχι μόνο χαρά, αλλά και ελπίδα ότι ο Θεός μπορεί να σου χαρίσει πολλά παιδιά. Εάν το θέλεις, εάν είσαι έτοιμος και έτοιμη, όπως θα υπηρετούσες το δικό σου το παιδί που θα γεννούσες και θα έβγαινε από τα σπλάχνα σου, να υπηρετήσεις τα παιδιά τα δικά του και την ίδια χαρά, αλλά πιο πολύ ακόμα, και είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί το έχω δει στην αδερφή την Παναγιώτα. Πηγαίνετε αν θέλετε στη Λοΐδα να τη δείτε. Είναι 90 τόσο, 100 ετών και είναι γεμάτη χαρά. Ξέρει ότι φεύγει, είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Ποιος το έκανε αυτό? Γιατί αφιέρωσε τη ζωή της, μη βλέποντας στην αδυναμία ή κατά τον κόσμο αδικία που της έγινε και δεν απέκτησε παιδί. Αλλά και ακόμα και το υιοθετημένο το χάσε. Δόξα στον Κύριό μας, αδελφοί. Ο Κύριος είναι παρηγοριά. Ο Κύριος δίνει παρηγοριά στους ανθρώπους, τους δικούς του, οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού, τον δέχονται, τον πιστεύουν και τους γεμίζει με ελπίδα και χαρά. Τον ευχαριστούμε. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ιδού θέλω υψώσει τη χείρα μου προς τα έθνη και στήσει την σημαία μου προς τους λαούς και θέλω σου φέρει τους ιούς σας εν τες αγκάλες και τες θυγατέρες σας σου θέλω σου φέρει επόμων. Και βασιλείς θέλους είστε η παιδοτρόφη σας και βασίλισε αυτόν η τροφή σου. Θέλους σε προσκυνήσει με το πρόσωπο προς τη γη και γλύφει το χώμα των ποδών σου και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος και ότι οι προσμένοντες με δεν θέλουν σε εσχυνθεί. Η Σιών είπε ο Κύριος με εγκατέλειψε και με ελισμόνησε. Και ο Κύριος λέει ότι όχι μόνο δεν σε εγκατέλειψα και σε ελισμόνησα, αλλά θα κάνω τόσα πράγματα που δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου. Αυτά όλα, αδερφοί, είναι γραμμένα
για μας είναι γραμμένα για τις έσχατες ημέρες. Είναι γραμμένα για το λαό του Θεού, ο οποίος πιστεύει στο Λόγο του Θεού και τον εγκολπώνεται. Δύναται το λάφυρο να αφαιρεθεί από του ισχυρού? Μπορεί, έχουμε ανθρώπους, αγαπημένα μας πρόσωπα, κατά σάρκα συγγενείς μας, αδέρφια, γονείς, παιδιά, τα οποία είναι στον κόσμο. Είναι λάφυρα σε ενός τρομερού και ισχυρού που καταδυναστεύει τον κόσμο. Είναι λάφυρα. Όμως εμείς, αδελφοί αγαπητοί, καθώς ο Θεός μας έφερε σε αυτή την επίγνωση και μας αποκάλυψε τις αλήθειες του Ευαγγελίου, τα μυστήρια της Βασιλείας, την αγάπη και τη δύναμη του Θεού και την εξουσία που έχει ο Θεός, αλλά και οι άνθρωποι, οι πιστοί, οι οποίοι προσεύχονται και πιστεύουν στο Θεό και ελπίζουν, μας λέει, αδελφοί, ότι και αυτούς που είναι στα χέρια του ισχυρού λάφυρο και δεν είναι δυνατόν να ελευθερωθούν. Δεν μπορεί ένα λάφυρο σε έναν ισχυρό να μπορεί κάποιος να το αποσπάσει, δεν γίνεται. Ακόμα μπορεί να ελευθερωθούν, ρωτάει το Πνεύμα το Άγιο, να ελευθερωθούν οι δικαίως εχμαλωτιστέντες, αυτοί οι οποίοι ενώ ξέρανε, αυτοί δικαίως εχμαλωτιστήκαν, ενώ ξέρανε πήγαν και πέσανε στα χέρια του εχθρού. Ενώ ήξερα, μου γυάλισε ο διάβολος την αμαρτία, την προσωρινή απόλαυση και έφυγα. Άφησα το σπίτι του πατέρα και πήγα στη γη τη μακρινή. Δικαίως εχμαλωτίστηκα. Ποιος μπορεί τώρα να με ελευθερώσει από τα χέρια που με έχουν εχμαλωτήσει? Ο οποίος είναι δυνατός. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος, ο οποίος μας υπόσχεται, είναι πιο δυνατός. Και λέει, αλλά ο Κύριος ούτω λέγει, και η εχμάλωτη του ισχυρού θέλουσε αφαιρεθεί και το λάφυρο του τρομερού θέλει αποσπαστεί. Διότι εγώ θέλω δικολογήσει προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω σώσει τα τέκνα σου. Ο Κύριος, αδερφοί, θα επιτιμήσει το διάβολο. Θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια μας. Εάν εμείς, έτσι όπως λέει ο Λόγος του Θεού, εάν ταπεινωθείς, γιατί για να αποκτήσεις καρδιά συντετριμένη πρέπει να ταπεινωθείς. Αν ταπεινωθώ, και μείνω σε αυτά τα οποία μας λέει ο Λόγος του Θεού, τότε, αδελφοί, εκείνος θα δικολογήσει κατά των δικολογούντων μας που είναι ο διάβολος. Θα τον συντρίψει κάτω από τα πόδια μας και θα κάνει αυτά τα οποία εμείς δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μας. Όμως τα πιστεύουμε, αδελφοί, πιστεύουμε στο Λόγο του Θεού ότι θα τους φέρει όλους, αδελφοί. Δεν θα μας χωράει. Θα βάλουμε και μεγάλες οθόνες στο κατώι και επάνω στο ανώγιο για να χωρέσουν και πάλι δεν θα χωράει. Και θα ανοίξουμε κι άλλες εκκλησίες, αδελφοί, και θα το κάνει αυτό ο Κύριος. Ούτω λέγει Κύριος. Και η εχμάλωτη του ισχυρού θέλουσε αφαιρεθεί και το λάφυρο του τρομερού θέλει αποσπαστεί, διότι εγώ θέλω δικολογήσεις προς τους δικολογούντας κατά σου και εγώ θέλω να σώσει τα τέκνα σου. Τους δε καταθλίβοντάς σε, θέλω κάμι να φάγω στα σιδίων αυτά σάρκας και θέλω συμμεθυστεί με το ίδιο αυτό αίμα ως νέον ίνων και θέλει γνωρίσει πάσα σάρξ ότι εγώ ο Κύριος είμαι ο σωτήρ σου και ο λουτερωτής σου, ο ισχυρός του Ιακώβ. Αλληλούια. Τον ευχαριστούμε. Είναι υπόσχεση στην Εκκλησία της Φιλαδελφίας. Αυτοί που λένε, λέει, ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι, θα έρθουν και θα προσκυνήσουν στα πόδια σου. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, ούτε και μας ενδιαφέρει, αδελφοί. Εμάς μας ενδιαφέρει, και εκείνο που είναι ο πόθος της καρδιάς μας, να δούμε τα παιδιά μας,
τους γονείς μας, τα αδέρφια μας, τους συγγενείς μας, τους αποστατημένους αδελφούς μας που λείπουν από την Εκκλησία, όλοι αυτοί να έρθουν μέσα και ο Κύριος να σώσει όχι μόνο αυτούς, ακόμα και πιο πολλούς και να μην μας χωράει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως, οι προσμένοντες τον Κύριο δεν θα κατασχυνθούν. Για να γίνουν όλα αυτά πρέπει να μείνουμε αγωνιζόμενοι τον καλό αγώνα της πίστεως στο Λόγο του Θεού. Αμήν, αδελφοί.